Φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκινάω ένα νέο κύκλο βίντεο blog με το όνομα Μανιφέστο Συμβιβασμού. Γιατί όμως μανιφέστο και μάλιστα συμβιβασμού? Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πρέπει να σας κάνω μία μικρή αναδρομή στην ιστορία τη δική μου, την προσωπική. Το 2007 έφαγα ένα πολύ γερό χαστούκι αφύπνισης και από τότε αποφάσισα ότι θα πρέπει να συμμετέχω ενεργά στα τεκτενόμενα της χώρας μου και γενικότερα του κόσμου, να είμαι ένας ενεργός πολίτης. Το 2008 μετέτρεψα το site μου, το site που είχα για να ανεβάζω τη μουσική μου και γενικότερα ό,τι κάνω σε σχέση με τέχνη, το μετέτρεψα σε blog. Έγραψα ένα κείμενο για την άμεση δημοκρατία. Ένα κείμενο, η βασική ιδέα είναι ότι ο πολίτης σε ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας θα μπορεί να ρωτάει τους εκλεγμένους οτιδήποτε θέλει και οι εκλεγμένοι θα είναι υποχρεωμένοι να το απαντήσουν και μετά όλη η κοινωνία θα μπορεί να κρίνει τις απαντήσεις τους ως αληθείς ή όχι, με αποτέλεσμα όσοι μας λένε ψέματα να φεύγουν. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Το 2008 είχαμε τις γνωστές κινητοποιήσεις για τον άδικο θάνατο, τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από αστυνομικούς. Εκεί είχα και το βάφτισμα του πυρός σε διαδηλώσεις. Δεν θυμάμαι να έχω πάει ποτέ σε διαδηλώσεις. Ήταν μάλλον η πρώτη μου φορά που είδα και την καταστολή, εισέπνευσα και τα χημικά. Το 2009 συνεχίζω ακάθεκτος τις δημοσιεύσεις μου. Κείμενά μου μεταδίδονται και αναδημοσιεύονται από άλλους bloggers, όπως και εγώ αναδημοσιεύω διάφορα χρήσιμα που βρίσκω στο ίντερνετ. Εν τω μεταξύ αλλάζει η κυβέρνηση από τον Κώστα Καραμανλή με το «Δεν βγαίνουμε». Περνάμε στο Γιώργο Παπανδρέου με το «Λεφτά υπάρχουν». Το 2010 έρχεται η μεγάλη προδοσία του Γιώργου Παπανδρέου, το Καστελόριζο, η Τρόικα, το Δούνου του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δάνειο Μαμούθ, ενώ ξέραμε, γνωρίζαμε ήδη ότι σαν χώρα ήμασταν υπερχρεωμένοι. Το Μάιο του 2010 γίνονται και μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες φρεναρίστηκαν από τον εμπρισμό από δίθεν διαδηλωτές της Μαρφίν, όπου είχαμε και θανάτους. Βεβαίως όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να βρω συναγωνιστές όπου ασπάζονταν κατά κάποιο τρόπο την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας και την ανάγκη για εκδημοκρατισμό. Βεβαίως τα πράγματα ήταν αρκετά χλιαρά στα κινήματα. Γύρω στο 2010, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ημερομηνία, συνάντησα αυτό το βίντεο. Το είπα, το επαναλαμβάνω. Το κλειδί το κρατάτε στα χέρια σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μπορεί και η Ελλάδα επιτέλους κάποια στιγμή να βγει από το αδιέξοδο. Δεν μπορώ να ξέρω τι εννοεί ακριβώς ο Τελάλης, ο Μπαρμπατελάλης, για το κλειδί που ανέφερε. Θα μπορούσα να υποθέσω ότι το κλειδί που κρατάμε όλοι μας είναι η ενεργή συμμετοχή μας ή επίσης ο όπλο η ανυπακοή μας. Δηλαδή έχω σαλτάρι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο ευχαριστημένοι είσαστε και ο μόνος που είμαι εγώ, μόνος μου εναντίον όλων αυτών, μ' αφήσατε μόνο μου. Κάπως έτσι ένιωθα και εγώ τότε, το 2010, λίγο πριν ξεσπάσει το αθόρμητο ή μη, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, κίνημα των πλατιών, το οποίο κατά κάποιο τρόπο με επιβεβαίωσε, δηλαδή όντως πολλοίς κόσμος είχε την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας στο μυαλό του και, και το ότι γενικότερα θα πρέπει να συμμετέχουμε σε ένα σύστημα διακυβέρνησης της κοινωνίας και η τεχνολογία μπορεί να το επιτρέψει αυτό.
Το «με αφήσατε μόνο μου» το ένιωθα τότε, λίγο πριν το 2011. Το νιώθω και τώρα λίγο. «Με αφήσατε μόνο μου». Και γιατί το λέω αυτό? Από το 2011 περίπου και μετά, άνοιξα δύο μέτωπα. Το ένα ήταν ενάντια στις τράπεζες και το άλλο ήταν ενάντια στην εφορία. Εγώ το είπα! Έχετε κουράγιο! Κουστάρετε την ελευθερία σας! Ένας βασικός λόγος για τον οποίο σταμάτησα να πληρώνω τράπεζες και εφορία ήταν η ανακεφαλαιοποίηση. Με λίγα λόγια, χρεωθήκαμε ως δημόσιο χρέος τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνουμε τις τράπεζες δύο φορές, και μέσω των φόρων μας και μέσω των όποιων δανείων και υποχρεώσεων έχουμε προς τις τράπεζες. Δεύτερος βασικός λόγος, ότι αν βάλετε κάτω πόσους φόρους πληρώνετε μαζί με τους έμεσους φόρους, παράδειγμα το ΦΠΑ, και τους άμεσους φόρους, παράδειγμα το φόρο εισοδήματος, βγαίνει πάνω από 50% του εισοδήματος. Ενός μεσαίου εισοδήματος. Για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι μαζικό. Εφόσον μένω μόνος μου, είμαι αναγκασμένος κάπως να συμβιβαστώ. Οπότε και ο τίτλος αυτού του βίντεο blog είναι «Μανιφέστο συμβιβασμού». Μανιφέστο συμβιβασμού. Συμβιβασμός θα υπάρξει. Ψάχνουμε τους όρους.